Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Πάντως θέλω να σου πω, είναι και ένα ιδέα του. Εγώ συμφωνώ με ο Σάκη. Να μαϊρεύκεις πίσω σου και να κάνεις deliver. Ξαναπέτω τον που είπες. Ποτέ δεν άκουσα μια καλή κουβέντα από το στόμα σου, που το δηλητηριώ το στόμα σου. Θέλω να σε εγγραφήσω. Τι επαγγελματικέ, Ρεσάνε, πώς θέλω να στα αποθέσω. Τι έχεις εσύ να κάνεις, πάει και κάνεις τις τρίσες του εχθρού, κάνεις τις πεντικιούρ μανιού. Σου απαγορεύω να ζήσεις πάσε φρικές τρίσες. Αφού το κατάστημα είναι στην ανακαίνιση, εισηγούμε να βάλεις παρκέ από καρυφιά. Λούση. Α, και αντί κουρτίνες, να βάλεις σάτσες από παμπού ζωγραφισμένα στο χέρι. Ο άντρος είναι το καλύτερο παιδί και μην τολμήσεις να το χωρίσεις που την κόρη μας, γιατί που τα αύριο θα γίνω και εγώ με τα πέλτια θα φορώ μόνο κίτρι. Άντε να δούμε. Είδατε όλοι τι έγινε, ναι. Ναι, ήταν όλοι. Εκτός εγώ, ο κολλητός σου, το αυτοκολλητάκι σου, το άλλο σου μισό. Νομίζω ότι εντός των ημερών ο δεσμός μας πρέπει να επισημοποιηθεί. Okay, Carol. Okay. Αύριο που να θέλεις wedding planner, ξέχασε το Σάκη. Αύριο που να θέλεις κουμπαρό και κουμέρα, ξέχασε το Σάκη. Αύριο που να θέλεις συμβουλές για τον ηθικό σου, ξέχασε το Σάκη. Δεν αντέχει χωρίς εμένα. Δεν μπορεί να συγκρατηθεί άμα με δει. Okay. Μη μου αποκαλύψεις ποιος είναι. Αλλά από τώρα και στο εξής, talk to the hand. Α, Τερεσάκη, ναι μου καμνείς έτσι, αφού ξέρεις ότι σε αγαπώ. Έλα να με ρώσουμε. Τέλος πάντων, τι να κάνω μαζί σου, αφού είσαι πιο αγαπημένη μου αγάπης από όλες. Της μάνας η καρδιά πονεί, της πεθέρας ξοπέτσι. Εν την αλήθεια μου λαλώ, νιώθω και γιώνει έτσι. Θώρα το τσιν το γιούδι μου, υποφέρει τόσο, που βασανιέται, που πεινά και πώς θα το γλιτώσω. Το γιο μου τον ετύλιξεν με τα καμώματά της και δεν βρίσκον επαμόν με τα πόματά της. Έγκανε πόνα ξόρτωτη, νόμιζει κάποια έννη, αλλά μια πελώσουσου, μια πελοαπομένη. Ξύπνε που παίρνεις τα μωρά, πάρε και εμέναν τούτο. Μικρό, μικρό σου το δώκα, με άλλο φέρε μου το. Επάρτο πέρα γύριστο και στράφω πίσω φέρμουτο. Τι θέλεις να παραγγείλουμε, Φρέντα, ο ζεστό? Τίποτα θα παραγγείλουμε. Ναι, αλλά νιώθω ότι δεν μπορώ να το κάνω εγώ, είναι πάρα πολλά πρωί. Σαν και έτσι, αγιώς, εσύ πρέπει να αφήσω. Πού να φύγω να πάω? Επιάμε η κυρία Ζήνα τηλέφωνο που έσασα τη σωλήνα της και είπε μου ότι ξανάσπασε πάλι. Μια φορά έλειψα, μια φορά και δεν καταφέρεις να κάνεις μια σωστή δουλειά. Αφού δεν καταλάβω ρε εγώ που υδραυλικά. Αφού δεν καταλάβεις γιατί να κατώνεσαι. Ρε, εσύ οργάνωνες Eurovision με η γενέκα μου και ο Παναγία πιάνε τηλέφωνο και σε μια άλλη δουλειά στην Τερίνια, τι είσαι να κάνω. What? Τέκειον δεν πάνε δεν που γίνηκε. Κατάλαβες τι έκαμες. Κατάλαβα ρε, κατάλαβα. Όπως εμάχουν, έκοψα το νερό και βάλα αφρόν που είσαι μες στο βάν, αλλά... Έπιασες τηλέφωνο τον μεγαλύτερο μου εχθρό, τον μεγαλύτερο μου ανταγωνιστή. Και για να έχουμε καλό ερώτημα, τι του είπες? Δεν μου να του πω ρε. Είπα το ότι θέλω το για μια δουλειά, γιατί εσύ καμείς Eurovision. Και κι όσο μανός, κατάλαβα ότι επίες εσύ στην Eurovision στην Ιταλία για να σάσεις τα υδραυλικά. Ρε μου αλήθεια δηλαδή, τώρα πω να έχεις νομίζει πως εγώ είμαι Ιταλία. Ναι ο μανός. Και νευρίασαν και κλείσαν μου τηλέφωνο γιατί δεν τον έστειλα εκείνο στην Ιταλία. Πόσο νούντουν το πλάνο. Σουλάν κύριε Παναή, πρέπει να έσκασε που τη ζήλια του Ματήλα, αλλά πρέπει να βγάλει ένα φρούσπι το στόμα του. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Τι θέλεις να κάνω, ό,τι θέλεις να κάνω. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και η αιτία είσαι εσύ. Ωραία, ωραία. Να πάει στην κυρία Ζήναν τότε να σάσεις τη σωλήνα. Αλλά δεν της πιάσεις λεφτά,
Έπιασε εγώ λεφτά, αλλά η δουλειά της δεν έγινε. Ό,τι πεις, αφεντικό. Κουκού. Ω, Κάρολ, bonjour, mon amour. Καλημέρα, κυρία Καλομήρα. Καλημέρα, γιέ μου. Σάκη, θέλω σε κάτι επίγον. Έλα, κάτσε να μου πει. Ναι, ο Σάκης όμως, κυρία Καλομήρα, έχει μια δουλειά να πάει. Έλα, άλλη ώρα. Τι έχεις, αγάπη. Κάτι πολλά σοβαρό. Ναι, αλλά ο Σάκης πρέπει να πάει σε μια δουλειά, κυρία Καλομήρα. Αγάπη, είπε μου τι έγινε. Κάτσε. Κάτσε σα. Να σου πω, αλλά πρέπει να φύγει ο Μίτσης. Χρυσέ μου, μπορείς να πάει μέσα γιατί έχουμε κάτι να πούμε. Σάκη, πρέπει να πάει στην κυρία Ζήνα να σάσει τα υδραυλικά. Τι δεν καταλαβαίνεις, η κολλητή μου αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα και εγώ να πω να σάσω υδραυλικά και σωλήνες. Shame on you. Okay. Έλα ρε Πανάη. Έλα ρε, ναι. Λοιπόν, έχω σου μια δουλειά και μια πληροφορία. Τη δουλειά να σου πω μετά. Λοιπόν, η πληροφορία είναι ότι ο Σάκης δεν κατάφερε να σάσει τα υδραυλικά στην Eurovision και βγήκε η Ισπανιόλα να τραγουδήσει άνυφτη. Τολμάς να με κακολογήσεις στους συναδέρφους μου, να γυρίζω Παναΐστορα και να λέω ότι δεν έκανα καλά τη δουλειά μου. Σάκη, διευκρινίζω ότι δεν έπιεσαι στο Eurovision. Να γυρίζω Παναΐστορα και να λέω ότι οι σωλήνες της Eurovision δεν δουλεύουν εξαιτίας μου. Σάκη, δεν έπιεσαι να δουλεύουμε στην Ιταλία. Και να με πιάσουν σε τηλέφωνο από την Corporación de Radio y Televisión Española και να λέω ότι δεν έφυγε η Ισπανία πρώτη εξαιτίας μου εμένα. Ρε, δεν έπιεσαι ρε στο Eurovision. Δεν θέλω να έχω καμία σχέση μαζί σου. Να αποχωρήσεις παρά αυτά. Να αποχωρήσω παρά αυτά γιατί καρτηράμε ο Παναής να πάμε στην κυρία Ζήνα. Κάθε Δευτέρα, για κάποιον πολλά παραξενό λόγο, ξυπνώ χωρίς σεντόνια στο κρεβάτι μου. Που με νηματικό εγώ, ενόμιζα ότι τα σεντόνια μου μόνοι μου που τα φεύγω στον ύπνο μου. Αλλά τώρα τελευταία επρόσεξα ότι τα σεντόνια μου λείπουν από το δωμάτιο, άρα κάποιος άλλος τα πιάνει από το κρεβάτι μου. Παράξενο. Ακριβώς. Μάμα μου, είστε προβληματίζει και εσένα πάρα πολλά τούτο. Πολλά. Ποιος να τα πιάνει άρα, Να πάει δουλειά. Ναι. Άντρο! Ήρθε ο άντρος μου. Πού είναι. Λάλης να τον έπιασασαι και τούτο μαζί με τα σεντόνια. Έχει χάζει. Α, ποιος να πιάσει ο τώρα, με τον πράγει τώρα. Είναι ξέρω, παπάκι μου. Στην αρχή σκέφτηκα ότι μπορεί να τον έπιασαν εξωγήνη. Διότι, παπάκι μου, υπάρχουν εξωγήνοι, είπε μου το Γιώργος. Επιβεβαίωσε το μια κυρία Νάσα που μιλήσει στην Αμερική. Τον το Νάσα από τέτοιον. Που το Αναστασία. Ύστερα όμως, σκέφτηκα τι να θέλουν οι εξωγήνοι τα σεντόνια μας, τι να τα κάνουν. Έχει, παπάκι μου, τότε υποψιάστηκα ότι μάλλον έχουμε κλέφτες στη γειτονιά μας. Να λύρε, Σαουλά. Τα σεντόνια πιάνω τα εγώ κάθε Δευτέρα για να τα πλύνω. Ο άντρος πρέπει να πει δουλειά, γιατί άκουσα τον το πρωί, είναι ώρα 7 που μίλαμε. Με μία κυρία Ζήνα για μία σωλήνα. Συνεχίστε. Ωραία, Σαουλά, Παναία μου, κάθε λίγο σαν τα νόνι μας τα πλεμμένα. Άκου, εκλέφτες η μισή μου. Εγώ φτιάω πολύ. Μην ξεχάσεις να πάρεις το μικρόφωνο πίσω. Είναι αντροπή.
μα πώς θα να κάνω σήμερα, πώς θα να κάνω σήμερα, να προλάβω τα ούλα. Αδερές τα ούλα και σου. Α, είναι μου καλυστέρησε την επανάδη. Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Καλημέρα, Χρυσόστομε. Καλημέρα, Συμμετρά. Ήθελα στο μικρόφωνο. Ποιο μικρόφωνο? Το μικρόφωνο σου, ρε Συμμετρά, γιατί προχτές που ήταν το πάρτι δάμε, ήπια με λίγο παραπάνω, με φάνταστης κάτι σοβαρό και πια και χώστηκα για πως ήμουν πίσω για έμμεδη φρόσα. Κι ήρθε ο Μυρί και ήβρε με. Και ήπια με καμιά ζυμανία παραπάνω με τον Μυρί, με φάνταστης κάτι σοβαρό. Μισό λίτρο χύμα απόφερα τη ζυμανία, ήπια με και πιάνε και πολύ. Και πια το μικρόφωνο σου και θα τραγουδήσω το «Να πεθάνουν οι γυναίκες, να πεθάνουν». Κόψιλα, τέλος πάντων. Και ο Μυρίς άπαξε μου το μικρόφωνο και μου να μην τραγουδήσω. Και έβαλα με την μπούγκα. Που πια έσω ήβραν το η φρόσα και φωνάζε να σου φέρω. Μα δεν είναι δικό μου το μικρόφωνο. Για δεν ρε Συμπέτρα. Έχει μια ώρα που συντυχάνω γιατί δεν μου λέει ότι είναι δικό σου μικρόφωνο. Ποιο είναι το μικρόφωνο? Του Σάκη, αυτός τα έφερε. Άντε καλά. Ήταν για να σου πω καλημέρα. Καλημέρα, Χρυσόστομε. Καλημέρα. Ήβρε μου καμιά γυναίκα για τη Χρυσόστομο τσάπα παντού, είδου εργασίε, κουτσούλια και όχι μόνο λέγεται που σου είπα. Μα τι μου λες, Χρυσόστομε? Έχει μετρά. Έχει γερό που βουλιάζουμε μια γυναίκα για μέσα στην αποθήκη. Πρώτη να τη ρίστη, δηλαδή να έρχεται λίγε ημέρε και αμέσω παντά κανέναν τηλέφωνο, να καθαρίζει λίγο την αποθήκη. Αμά είπε μου ότι σου βγαίνει με δυο και στραβό έπια, και δεν μπορεί, κατάλαβε. Πρότεινε τη Χρήστη μου να εργαστεί κοντά σου. Ναι, πρώτα, ύστερα είναι τα παιδιά που να πιάνει τη δουλειά. Να έρθει για μένα, να μάθει λίγο τη δουλειά, να μάθει να σας δει κανέναν πόντο πάνε, να μάθει να σας δει κανέναν πόντο αυτό, να σου βαδίζει λίγο, να τα ανάσει τα ηλεκτρολογικά του άντρου. Χρυσόστομε, δεν καταλαβαίνω. Ψάχνεις κοπέλα μου να ξέρει από σουβατίσματα? Έχει μετρά, τα μελίβουσια, τα μελίβουσια. Κύριε, ούτε μετρά, καθαρίζει λίγο την αποθήκη. Ήρθε μια καλαμαρού. Μια καλαμαρού, αλλά είναι μια μικρό παρεξήγηση και έφυγε, καταλαβαίνεις. Αφού νομίζω ότι έρχεται η φρόσο και καθαρίζει. Όχι, όχι, η φρόσο, είπαμε ότι να μην έρχεται. Παίζουμε μπελό, λαλούμε ότι είναι καθαρά να μην έρχεται. Ότι άμα έρθει η φρόσο, με κατώνει τα ούλα. Καθαρίζει να μου κάνει. Πιάνει η χωνή, ας πούμε, σαν ζητά, τούτα συσταρίζει τα. Εμείς γρεύκουμε τα. Πετά σιβίδε, κάνει, πιάζει. Να καθαρίζει με χλωρίνες, να βρωμίσει το ποτσί μέχρι. Τρεις μέρες είμαστε ζαλισμένοι. Καλά, γιατί δεν της λες να μην το κάνει? Όχι, με λίγε, το ζού, με στο τέσσερα. Αν έβρισκα καμιά γυναίκα από το ενεργειακό, πέψε μας την ποζηρία Συμμετρά, εντάξει? Ναι, μα δεν εργάζομαι στο επαρχιακό γραφείο εργασίας. Πού εργάζεσαι στη Συμμετρά? Στην επαρχιακή διοίκηση. Πε μου αλήθεια. Ναι ρε Λάλος, εμούν τα ρέμνη. Πού ήσουν? Ή μπορώ να σου πω συγκεκριμένα. Καλά, πώς έγινε έτσι χατάς ρε, αγαπημένη μου αγάπη? Το έκοψε με μόνη μου. Κι ήρθε μου πίσω μου. Που πίσω σου? Ναι ρε, και άρπαξε με και τι μου είπε? Τι σου είπε? Παρά μου χιλάκα μου, εσύ τόσο έντσι να μου κατέρω του τη στιγμή, παρά μου καβαλιο. Ναΐα μου, ανατρίσια σα, Κάρολ, αν δεν μου πεις ποιος είναι, θα πάθω εγκεφαλικό. Δεν μπορώ ρε Σάκη να σου πω, εδώ καόρκος σιωπής. Πες μου μόνο το όνομα του. Δεν γίνεται. Το επάγγελμα του. Δεν μπορώ να αποκαλύψω ορκίστικα ότι δεν θα δω κοντά στοιχεία του. Αν το πω, θα το μάθει και θα με χωρίσει. Εγνωστό. Όλο. Διάσημο. Ξέρουν τον πολύ. Ψηλό. 2 μέτρα. Γυμνασμένο. 6-pack. Κάντε bodybuilding. Όχι. Αλλά επειδή η δουλειά του έχει χειροναχτική, εγκορμαλιάς, εδυνατός. Να πιάσει την πέτρα, να την σφίξει, εν να βγάλει λάδι. Σαν το λαϊκό φερούχαγε στη στράτα των καμαρών γειτονιά στα παραθύρια και χαμηλά τα μαύρα του τα μάτια λεβέντησε ροδολάγε. Αχ, τυχερή, Κάρολ, τυχερή, lucky you! Ξέρω το. Πες μου ζώδιο. Σκορπιός. Όχι ρε, Κάρολ, όχι, 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 όχι. Να μπορεί. Πώς έπαθες χρυσή μου, αγάπη, έτσι χατά. Να μπορεί. Είσαι Ταύρος. Και έτσι για να εξήγουμε, κυρία Μάρα, που μου φκαλεί
είστε στην τούνια μου χωρίς να μου το πεις, γιατί δεν μου το είπες τόσο καιρό? Γιατί με άφησες να πιστεύω ότι έχουμε κλέφτες μέσα στη γειτονιά μας, σε ρωτώ? Φτυχώς που μου τα θύμισες. Πριν να φύγεις, πίνε ευκάρτες κουρτίνες σου να εισπλύνω. Πάλε! Είμαι προετοιμασμένη την φορά. Ένα λεπτό. Κουρτίνες. Είπα σου πρώτη φορά, 28 Μαρτίου, ημέρα Δευτέρα, να κατεβάσεις τις κουρτίνες σου να εισπλύνω. Δεν τα σε κατεβάσεις. Δεύτερη φορά, 15 Απριλίου, λέγοντας σου, Σαβουλά, κατέβασες κουρτίνες σου γιατί εμπάσκα μπόρκετε. Θέλω να τις πλύνω. Δεν τα σε κατεβάσεις. Τρίτη φορά, 27 Απριλίου, ημέρα Τετάρτη, είπα σου, Σαβουλά, έφυγε το μπάσκα και ακόμα δεν τα σε κατεβάσεις. Και πάλι δεν τα σε κατεβάσεις. Και τέταρτη είναι σήμερα. Καλά ρε μαμά. Εδώ και 2 ολόκληρους μήνες οι κουρτίνες μου είναι άπληρες. Να πάθουμε καμιά βροχίδιδα με το σκόνη. Δεν μας λείπας. Ουφανίδε η περιζόδιο, αγαπημένη μου αγάπη, δεν ταιριάζεται σου λέω. Ένα λεπτό να σου αποδείξω ότι είσαστε ο πιο άσχημος συνδυασμός σε ζώδια. Δεν με κοφτεί ρε εμένα να λαλούν τα ζώδια να το χωρίσω. Δεν σε κοφτεί τώρα. Ύστερα όμως η συγκατοίκηση αν αφήσει τη γυναίκα του. Γιατί αγαπημένη μου αγάπη, ο Σκορπιός είναι από τα πιο σταθερά ζώδια. Άκου τι λέει, δαμέ. Στην αρχή οι Ταύροι έρχονται τρελά από το αντίθετο ζώδιό τους. Η ισχυρή ορμή και η μαγνητική απήχηση του Άρη και του Πλούτονα με γνώμονα τον Σκορπιό μπορεί να αποδειχτούν ακαταμάχητες. Η αλήθεια ελκύει με πάρα πολλά. Τώρα, ύστερα όμως τι γίνεται. Άκου τι λέει παράκατο. Η ένταση του Σκορπιού σκάει με τη μορφή ζήλιας ή οργής και άλλες εκδηλώσεις πάθους, κάτι που αποσυντονίζει τη γυναίκα Ταύρο. Οι συνάδελφοί του θα σου τον περιγράψουν ως τελειομανή. Αφού είναι γεμάτος ενέργεια, μισεί τη τεμπελιά και χρειάζεται κίνηση για να αισθάνεται ζωντανός. Η δουλειά κάνει τους άντρες. Τα ζώδια δεν κάνουν λάθος, Κάρολ. Δεν ταιριάζεται. Και να μην ταιριάζουμε. Είναι αργά τώρα, ρε σάκι μου. Είναι 4 χρόνια τούτα. Είναι αλήθεια σου. Υπομονή, τι άλλο να σου πω, Κάρολ, με υπομονή. Λοιπόν, πέ μου, πώς ένιωσες που σε άρπαξε με τα στιβαρά του μπράτσα και εξέφρασε το συσσωρευμένο του πάθος για σένα. Στην αρχή είναι φοήθηκα. Λάλο ποιος είναι τούτος που με αρπάσει. Διότι έτσι ξέρεις, εμένα είναι η Αρσίνη και άμα με δούλη σου. Ξέρεις το ότι είχα 14 προτάσεις γάμους τώρα. Εθέλασε 14 άντρες. Όχι ρε, έκαμε μου 5 φορές πρόταση ο Γρουστάκης. Και 4 ο Διογέννης, έτσι 5-6 κουτσόφτερα από και πολλά έτσι 14. Είπα και εγώ. Αλλά ο δεσμός μου πρώτη φορά έκαμε έτσι πράγμα. Και τώρα είμαι βέβαιη ότι θέλει με πολλά. Α, έδωσε μου τα λεφτά που μας εχρώσταν η κυρία Φλωρεντία. Α, πόσα σου έδωσε, 150 ευρώ. Είναι 180 που μας εχρώστα. Εντάξει, είπα της, δώσ' μου 150 και ήμασταν οκ. Ρε Λούση! Κόψε τα από το μισθό μου, πίση. Το πιστεύω, ρε Λούση, είναι τα πάντα υπολογισμένα, καταλαβαίνεις. Το ρεύμα, τα εργατικά, τα κουμπιά, ακόμα και το μολύβι που κρατάς και σχεδιάζεις. Εντάξει. Την επόμενη φορά να της πω να μου δω και 30 ευρώ παραπάνω για να βγάλω τη ζημιά, οκ? Okay? Γεια σας. Αγάπη μου, δεν ήταν να πάει σπουδά τον κύριο Λουκίνα και αλέξεις χρώματα για να βάψω τους στίχους της σχόλης? Ναι, Γιώργο μου, επία. Και? Είναι θυκάλεξα. Γιατί? Διότι επειδή η μάμα σου να θυκάλεξε για μένα. Από πού και ως πού? Αρέσει και μου που διερωτάς. Λοιπόν, Λούσιμα, άκουσε τι έγινε για να ξέρεις εσύ. Λοιπόν. Επία πρωί-πρωί, και ήβρα τον κύριο Λουκίν, και λέω του: Γεια σας, είμαι η Κριστή, η νύφη του Χρυσόστομου Τσάπα, και ήρθα να διαλέξω χρώμα για τους στίχους. Σε κάποια φάση εμφανίστηκε ένας άλλος κύριος, ονόματι Μοχάμετ. Και λέει: Εν εντάξει, διάλεξε κοπέλα χρώμα για τείχους. Και λέω του: Ποιος έχει διάλεξε χρώμα? Και λέει μου: Η κυρία Φρόσο, γιατί λέει: Η νύφη της είναι αξόρθωτη, δεν καταλάβει. Άτιαρε, μωρό μου. Το ίδιο λέω κι εγώ, Γιώργο. Είδες τι καταφέραμε συμπεριφορά μας. Τι καταφέραμε εμείς? Φέρουμε μεγάλη ευθύνη. Συγγνώμη, δεν κατάλαβες τι έγινε. Επειδή η μάνα σου διάλεξε χρώμα για τους στίχους της σχολής της Κρίστης, και εσύ λες ότι φταίεις. Αλλά ναι, τι λέω, φταίεις. Φταίεις γιατί δεν της έκοψες τη φόρα της και θεωρεί ότι έχει δικαίωμα να πει την άποψή της. Όχι απλά να την πει, να την εφαρμόσει κιόλας. Όχι, Λούση, δεν την αφήσαμε να κάνει τίποτε. Βάλαμε τη στο περιθώριο. Δεν ήταν λογικό να ήθελε να βοηθήσει με τον τρόπο της. Έτσι που λες, κουμέρα Νίτσα. Επία,
Εγόρασα δύο τάγκια πογιά και κουβάλισα τα στο μαγαζί της Ανδρούλας μόνη μου. Σιγά να μην αφήνω την αχάπαρη να πάω να πιάει μόνη της πογιάες. Να σύρει τα ριάλια ίσια πάνω, να πιάει καμιά να κρυβεί και να μπορούμε. Τέλος πάντων. Άσε που δεν έχει με γούστο, και ήταν να κάνει το μαχαζί Παναήρη. Ρε Γιώργο μου, εφτάνει που νιώθω τόσο άγχος για το νέο μου ξεκίνημα. Έχω και τη μάμα σου μες στα πόθια μου. Εντάξει, ρε μωρό μου, δεν είπε τίποτε. Απλά ήθελε να βοηθήσει. Συγγνώμη δηλαδή, αντί να είσαι ευχαριστώ, έχουμε και παραπάνω. Γιώργο, μπορείς για μια φορά στη ζωή σου να δεις το παράλογο που υπάρχει μέσα σε τούτα ούλα που κάνει η μάνα σου και να σταματήσεις να τη δικαιολογείς. Πού είδες το παράλογο, Λούση? Εντάξει, εντάξει, please, ρε παιδιά, δεν θέλω τώρα να τσακωθείτε για μένα. Λοιπόν, Λούση, για άλλο θέμα που ήρθα, μπορείς να πάρεις τηλέφωνο, σε παρακαλώ, τον Βίκτορα. Ναι, πότε να του πω να βρεθείτε? Όποτε μπορεί. Ο Βίκτορας ποιος είναι? Ο φίλος της Λούσης, σε διακοσμητής χώρων και θέλω να δει το χώρο και να μου πει τη γνώμη του. Έλα, μωρό μου, έδαμε η Κρίστη και ρωτά πότε να βρεθείτε. Να λεπτό, μπορείς αύριο το πρωί? Ναι, οκ. Okay. Ναι, μωρό μου, οκ, αύριο το πρωί. Εντάξει. Έλα, φιλιά μου. Καλά λαλείς το άνθρωπο, μωρό μου. Γιατί να μην του πήρε, Γιώργο, εγώ σου λέω μωρό μου. Άλλον εμείς. Εμείς είμαστε ζευγάρι. Και Λούση με τον Βίκτορα είναι ζευγάρι. Να μου γυρεμάστε, ρε. Παναγία μου, ρε. Ελάωσες με, ρε. Δεν μπούσε, δεν μπούκαμε σαν άποξο. Εν πόμισε. Γιατί να μπούσε? Πόμπα. Πόμπα. Έβαλα μας πόμπα. Είναι η καλομήρα μέσα, ρε. Ρε μάστρε, να μπούσε για να κάνουμε τις αγίνες τίποτε. Ήγιονται πάντα να δουλέψουμε, με μου βρίσκεις δικαιολογίες τώρα. Πού ποτέ πάω. Να μείνω με αγωστό και πού να φύγω να ξεμάτε. Μα, τι, ήγιονται πάμε. Σπίνε, πού να ξεμάτε, ήγιονται. Άντε αγάπη μου, Εφία, Λούση, ευχαριστώ πάρα πολλά. Τίποτε, φίλαντά μου. Πού είναι να πάεις? Θα πάω, αγάπη μου, να κάνω επιστροφή της μπογιέρας στον κύριο Λουκίντζο, να διαλέξω ό,τι χρώμα θέλω εγώ. Ή μάλλον ό,τι χρώμα θέλει ο Βίκτορας. Ναι. Είναι η δουλειά του, Βίκτορα. Ακού. Τι θέλεις? Ο Βίκτορας ποιος είναι? Εν ακούσες? An interior designer. Μα τούτο είναι, κατάλαβα το. Τι σου είναι, δεν κατάλαβα. Φκένω. Ως τι? Ως ζευγάρι, είμαστε μαζί. Έχετε δεσμό? Ναι. Πού πότε? Πού το Πάσχα. Πού εγνωριστήκετε? Σε μια καφετέρια, αν είναι ένα απόγευμα που πήγα μαζί με την Κρίστη. Α, ήταν και Κρίστη μες στο κόλπο, δηλαδή. Γιώργο, σύνελθε. Ποιον κόλπο? Εγνωριστήκαμε, να κάναμε δεσμό, και απλά είπα της Κρίστης να μην σου πει τίποτε. Και γιατί να μην μου πείτε τίποτε? Και γιατί πρέπει να ξέρεις? Σοβαρό μιλάς? Είμαστε 10 ώρες τη μέρα μαζί και μου λαλείς τίποτε, γιατί? Γιατί ένα μου μουρμουράτσο θέλω να μου κάνεις πάλι χαλάστρα. Εγώ να σου κάνω χαλάστρα? Ελία που τράβησα μαζί σου τότε που έφυγαινα με τον Αλέξανδρο. Είδες όμως τι έπαθες με τον Αλέξανδρο. Είδες τι έπαθες με τον Σίφη. Είδες τι έπαθες με τον Αντώνη. Αλλά ο Γιώργος μουρμουρούσε γιατί ήταν διορατικός. Η Λούση όμως δεν τον ακούει, έτσι έκαμε τον τσεβαλίστη. Να μην πω έτο, γι' αυτό δεν ήθελα να μάθεις τίποτε, έτσι να με πρίζεις τώρα. Λοιπόν. Να του πεις να έρθει που ποτέ να το γνωρίσω. Σοβαρό μιλάς? Να δω τι άνθρωπος είναι. Καλά, είσαι τίποτα και δαιμόνας μου. Όχι, είμαι ο καλύτερος σου φίλος, ο οποίος προσπαθεί να σε προστατεύσει. Αλλά εσύ κάμε στο τσουβαλί σου. Και ακού... Ακού Βίκτορας. Εννοώ όνομα τούτο. Ναι, ενώ αν ήταν Παναήσε θα σε πείραζε. Εγώ έναν πράγμα ξέρω, κυρία Έφη. Είναι παλιό άνθρωπος. Ναι, Χριστίνα μου, έχεις δίκιο. Έχει 14 χρόνια που ήρθα από τη Ρουμανία και ό,τι λεφτά μάζεψα έβαλα τα σε ένα λογαριασμό στην τράπεζα. Ήταν κοινός ο λογαριασμός? Κοινός. Ήταν γραμμένος και στα ονόματα των δύο? Ναι. Και μία καλή ημέρα πάω τράπεζα και τα λεφτά είχαν εξαφανιστεί. Τα πήρε και πήγε στη χώρα του? Στη χώρα του. Από πού είναι ο αραβωνιαστικός σου ο Νικολάη? Από την Παφ. Και το λένε Νικολάη? Ναι, όπως το Τσαουσέσκο. Α. Νόμιζα ότι ήταν από τη Ρουμανία. Δηλαδή, δεν κατάλαβα τόσο καιρό που μου έλεγες για τον Νικολάη ότι... Τέλος πάντων, πιστεύω ότι ήταν συμπατριώτης σου. Όχι, όχι, από την Πάφος είναι. Παλιό άνθρωπος. Πρόσεχε, μόνο μη σ' ακούσει η θεία μου. Ξέρει καλομήρα Νικολάη? Όχι, δεν ξέρω, ίσως, αλλά επειδή η θεία μου είναι από την Πάφων, ίσως αντιδράσει λίγο. Πού είναι η καλομήρα σήμερα? Δεν έχω ιδέα, λείπει από το πρωί. Αν έρθει, ελπίζω να μην φωνάζει όπως την άλλη φορά. Σου φωνάζει η θεία μου? Γιατί? Κόρη Χριστίνα! Τι είναι πάλι? Δεν τα λέω εσείς φουγγαρίσια στην κουζίνα. Με φλόκο. Είναι τα φλόκο. Μπλε.
ετάτσωσες στα μαρμαράκια. Τι πράγμα? Ετάτσωσες στα μαρμαράκια. Αφού σου είπα, κόρη, φλόκος πράσινος βεράντες, φλόκος μπλε μπάνια, φλόκος ροζ κουζίνα. Άλλη φορά να σου βάλω τα πεντούες. Τι θα με βάλεις? Απολύες. Πάλι το πρωί με απειλήσεις. Πού πάεις τώρα? Τελειώνω σαλόν. Να, τέλειωσε και όλα θα μας απολύσω. Ξέρεις τη θεία μου, είναι λίγο... παράξενη. Όχι, όσο μεγαλώνει γίνεται λίγο... ιδιότροπη. Ούτε αυτό, υπερβολική θα έλεγα. Αφού να φανταστείς, όταν δεν είσαι εδώ, λέει σε όλον τον κόσμο πόσο καλή και καθαρή είσαι. Και όταν είσαι εδώ... φωνάζει. Γκρινιάζει, θα έλεγα. Κυρία Εύη μου, να σας ρωτήσω κάτι. Ναι, πες μου. Μήπως ξέρετε κάπου για δουλειά, έξτρα δουλειά, γιατί τώρα έμεινα χωρίς λεφτά. Ξέρεις, ξέρω να καταρίσω, να μαγειρεύω, να προσέχω παιδιά. Μπορώ να κάνω τα πάντα. Κοίτα, κάτι έχω υπόψη μου, αλλά δεν είμαι σίγουρη αν θα μπορέσεις να βγάλεις άκρη. Σε σπίτι? Σε επιχείρηση. Μάστρι! Μάστρι! Πού έπιερε τούτο τσεχάδι για τώρα τσι ώρα. Πού είναι ο Τόμις? Είπε μου να πάω στήλος που αφήγει καλό μοίρα, αλλά δεν τον βρίσκω. Μια κυρία Ζήνα και θέλεις, ποια είναι? Ρε μα θες να με νευριάζεις ρε τώρα. Κι αν είναι ρε κυρία Ζήνα, το είπε πια για σας σωλήνες και φορές ρε. Ρε τι συζητούμε τόσες μέρες. Ναι κυρία Ζήνα μου. Δώσ' μου τι. Πέ μου με έναν κουκλίτσα μου. Αχα. Δώσ' μου τι ρε. Αχα. Κυρία Ζήνα μου, πέ μου, είσαι εγώ καιρός. Εσάγει. Είδες που το κατάλαβα, αφού είσαι τηλεμονής αγάπη με κατάλαβα το εγώ. Λοιπόν, άκου κουκλίτσα μου τι θα κάνω. Θα έρθω εγώ να σου τη σάσω, θα φέρω και μαζί μου τον Ανίδιον, τον υποδιευθυντή μου, αφενός για να μου κρατάτε εργαλεία και αφετέρου για να μάθει πώς επιτέλους κλείουν τις τρύπες. Εντάξει, κουκλίτσα μου. Οκ, Ζινοβιδίτσα, bye doll. Τέλειωνε, πάμε. Έκαμας μας ρεζίλι πάλι. Επίες δυο φορές για να σάσεις μία τρύπα πάνω σε μία σωλήνα, σαν να τους στείλαμε σε να κλείσεις την τρύπα του όζοντο. Σάκη, άκου να δεις. Τι ρε, Σάκη, πόσο έναν ίδιος είσαι. Ή εγώ, κύριε αγάπη μου, είναι τελειομανής. Πάει και κάνεις μισές δουλειές. Πέ μου, Σάκη, δεν μπορώ να πω. Εγώ πιένε εσύ. Άτε, πάμε. Τέλειωνε, πιάσε εργαλείο να πάμε. Άντε ρε άντρο, πού είσαι ρε άντρο, πού είσαι ρε άντρο, πού είσαι. Παναία μου, Παναία μου. Μα τι σε πιάσαν τελευταίο και θέλεις ούλο παιχνιδούθια. Πού να πεις. Έτσι να έχουμε τώρα. Ερώτηση από είναι να πάει. Στο λογιστή. Στο λογιστή τι να κάνεις. Εσύ που πάει, τι κάνεις. Παίρνω του τα τιμολόγια, τα εμβάσματα. Γενικά ελέγχουμε τα οικονομικά της εταιρείας. Ωραία, φέρ' μου να του τα πάρω. Γιώργο. Υπήρχε περίπτωση να έχω σώστα φρένα και να πάω στο λογιστή. Περιπέζωση. Πού είναι να πάει, καλά. Να πάω και να έρθω. Ναι, όπου θέλει πιένε, μόνο στο Βίκτορα να έμπαει. Όπου θέλω να πάω, ακόμα και στο Βίκτορα. Να φάει τα μούτρα σου, καταλαβαίνει. Εντάξει, Γιώργο, αρέσκει μου να τρώω τα μούτρα μου. Τώρα είναι απάντηση του τύπου μου δία. Λέω ότι είσαι πεντάχρονο. Τι να σου πω. Τίποτα να με μου πει. Ό,τι επιλογή έτσι αν κάνει είναι λάθο, καταλαβαίνει. Λουσί, τον το Βίκτορα δεν πρέπει να το ξαναδεί. Να σου πω εγώ ποιο είναι το πρόβλημά σου. Κάθε φορά που η επιλογή μου δεν είσαι εσύ, γίνεσαι έξαλλος. Γι' αυτό θεωρείς τις επιλογές μου λάθος. Αλήθεια. Δεν τον πιστεύεις. Ότι θα ήθελα να ήμουν εγώ η επιλογή σου. Θέλεις την αλήθεια? Ναι, Γιώργο. Θεωρώ ότι είσαι κολλημένος μαζί μου. Γι' αυτό ζηλεύκεις. Γι' αυτό θυμώνεις. Γι' αυτό δεν θέλεις να υπάρχει κάποιος άλλος στη ζωή μου. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Όσον και να με αγαπάς φιλικά, όσον και να θέλεις να με προστατέψεις. Έγινεται να θέλεις να με χωρίσεις με κάποιον που δεν τον ξέρεις καν. Και να σου πω και κάτι. Αν με θέλεις, ζήτα με. Να είμαι δική σου. Γιατί εγώ είμαι κολλημένη μαζί σου χρόνια τώρα. Και η διαφορά μας
είναι ότι εγώ έχω τα κότσια να σου το πω. Ευχαριστώ. Μα σε καλά. Πες μου, Χριστίνα μου, γιατί είσαι τόσο αναστατωμένη. Κυρία Εύη μου, γνωρίζω σε τόσο καιρό. Νομίζω πρέπει να σου πω τι έγινε σήμερα, γιατί είπες μου, μάστρος είναι συμπέτερος σου. Ναι, σωστά. Δεν είναι σωστός άνθρωπος, κυρία Εύη. Λία τα λόγια σου για το συμπέθερο μας κόρη. Χριστίνα μου, ο Χρυσόστομος είναι πολύ καλός άνθρωπος. Τι έγινε? Όταν πήγε κατάλαβα ότι άρεσα του. Φλερτάρε με. Η πελάρα σου και δέρνησε. Ο Χρυσόστομος δεν έχει μαθιά για άλλη γυναίκα. Θεία, σε παρακαλώ. Κυρία Εύη μου, έβαλε με να κάνω παράξενα πράγματα. Παράξενα, δηλαδή? Εγκαλόν έτσι. Εγκαλό. Έλα να σου πω, πώς σήξω και λίγο το φλόκο. Τι να κάνω? Πώς φίξε λίγο το βλόγκο, λέγω. Γιατί? Μάντα γιατί, κυρία Χριστίνα, μήντα γιατί. Διότι η μυκή δύναμη είναι βασικό συστατικό για την πρόσληψή σας στην επιχείρηση Ντάφνη. You know. Εντάξει, μπορεί να ήθελε να δει αν όντως ξέρεις από δουλειές, διότι μου είπε ότι τον τελευταίο καιρό δεν βρίσκει κατάλληλη καθαρίστρια για το χώρο του. Ναι, αλλά δεν ήταν μόνο τούτο. Τι άλλο να έγινε? Σαν να και νυφτάνεις, κυρία Χριστίνα μου. Σαν να και παραπλήρω φορήσες με σχετικά με το ύψος σου. Λέω να σου πω, μα είσαι σίγουρα έναν 62. Σίγουρα. Πού τα βρίσκου? Τι να κάνω? Πού τα βρίσκου, λέγω. Βάρ το χέρι σου ψηλά να δούμε αν φτάνεις. Είναι βασικό κριτήριο για την πρόσληψή σας στην επιχείρηση ταυτή, κυρία Χριστίνα μου. Ξανά πού τα βρίσκου. Και δεν ήταν μόνο τούτο. Είχε κι άλλα. Μάλιστα. Πέ μας πως σου έκαμε και παρενόχληση τώρα. Περίπου. Είσαι φαντασιόπληκτη, κόρη. Θεία, πες μου, Χριστίνα μου. Πώς σας φάνηκα? Πώς μου φανήκετε, α. Το λοιπόν, κυρία Χριστίνα μου, είμαι ικανοποιημένος από τα εργασιακά σας προσόντα. Είστε γρήγοροι και ικανοί. Όμως, εδώ στην επιχείρηση Ντάφτη έχουμε ομαδικό πνεύμα. Είμαστε πάρα πολύ. Με θεωρείτε τώρα από νοφτσερκά. Τι είναι? Ογκεργά, κυρία Χριστίνα μου. Λείπουν όλοι. Και επειδή όπου και να σε ενάρτου για να μην μας ακούσουν, λέγω, αν θέλετε, και πιέζω σας, αν θέλετε, να πάμε έτσι απόψε να πιούμε έναν ποτάκι εμείς οι δυο, να τα πούμε κάτι δύο. Α! Δεν το πιστεύω. Σωζήτησαν να πάτε για ποτό. Ναι, και πονηρός μάλιστα. Δε με μες στα μάτια και πέ μου την αλήθεια. Εζήτησες σου έτσι πράγμα ο συμπέθερος? Ναι, ορκίζομαι. Την τροπή! Μήπως έπινε ζυβανίαν όταν έγιναν όλα αυτά? Όχι. Δεν ξέρω τι να πω. Ειλικρινά, ζητώ συγγνώμη εκ μέρους του. Λυπάμαι την γυναίκα του και επειδή είπες μου ότι είναι συμπέτερος σου, ήθελα να ξέρεις να μου κάνει. Πολύ καλά έκανες και μου το είπες. Νομίζω δεν τα πάω να δουλέψω κοντά του. Τούτον έλειπε. Ξέρεις, αν δεν ήταν παντρεμένος άντρας, ίσως τα έβγαινα μαζί του. Είναι εγωιτευτικός άντρας. Καλά το κατάλαβα εγώ. Απολύεσαι. Θεία. Έθιες. Μα θέλω ανοιχτό πράσινο. Το πράσινο της μαχαράστρα. Ξέρεις που προκαλεί ηρεμία, χαλάρωση. Εντάξει, Βίκτορα μου, να τα πούμε αύριο. Α, τώρα να το ρωτήσω. Αγάπη μου, ενώ ο Βίκτορας με δηλούσε σε ένα μπαράκι και προσκάλεσα μας, θέλεις να πάμε?
Έχω πόνο κεφάλι. Βίκτορα μου, ξέρεις, ο Γιώργος είναι λίγο αδιάθετος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Έλα, έλα, καληνύχτα. Αγάπη μου, τι έπαθες? Έχω πόνο κεφάλι. Πριν με πιάσει ο Βίκτορας τηλέφωνο, αφού είχες τίποτε. Είχα. Συμβαίνει κάτι? Ναι ρε μωρό μου, συμβαίνει. Νευριάζομαι τη Λούση. Πόσες επιπολαιότητες πλέον. Πάλε να δημιουργήσει πρόβλημα στη δουλειά μας. Συγγνώμη, επειδή βρεν κάποιον η Λούση, σημαίνει ότι δημιουργεί πρόβλημα στη δουλειά σας. Ναι, Κρίστη. Γιατί να αρχίσει πάλι να ξενυχτά, να αρχίσει τα ραντεβού της, να παραγγέλει κουμπιά από την Ινδονησία. Και τούτα ούλα για τον Βίκτορα. Ακούω όνομα. Βίκτορας μισή μου. Γιώργο, δεν είμαι ούτε ανόητη, ούτε χαζή. Το γεγονός ότι αντιδράς με τη Λούση, εγώ αισθάνομαι ότι δεν έχεις μονοφιλικά αισθήματα απέναντι της. Τι εννοείς ότι μπορώ να έχω άλλα αισθήματα για τη Λούση? Σοβαρό μιλάς? Θυμάσαι πολύ καλά ότι τη Λούση είχα την κολλητή μου πολλά πριν σε γνωρίσω εσένα. Έχω φυσικά συναισθήματα για τη Λούση, αλλά σε φιλικό επίπεδο. Σε φιλικό επίπεδο μόνο? Ναι, σε φιλικό επίπεδο. Τη Λούση έχω σαν την αδερφή μου. Και από πότε εσύ, Γιώργο, μου ζηλεύεις την αδερφή σου? Συγγνώμη, ζηλεύω? Φυσικά, ναι. Τι λαλείς ρε Κρίστη, σιγά με ζηλεύω. Απλά είπα σου πριν, δεν θέλω να δημιουργεί προβλήματα στη δουλειά μας. Επειδή γνώρισα τον Βίκτορα. Βίκτορα, σ' ακούω όνομα. Okay. Να πάω κι εγώ να τους έβρω. Μα πού? Στο μπαράκι, να πιω κι εγώ έναν ποτό. Καλά να περάσεις. Τούτον έχεις να πεις μόνο? Τι άλλο να πω? Το γεγονός ότι να πάω εγώ να πιω ποτό με τον Βίκτορα, ναι, σε ενοχλεί. Ωραία, μωρό μου, γιατί να με ενοχλεί? Ακριβώς, Γιώργο μου. Εγώ, άμα πάω να πιω ποτό με τον Βίκτορα, που είναι υπέροχο όνομα σε πληροφορώ, σε ενοχλεί. Αλλά ότι η Λούσια μαζί του πειράζει σε τον πράγμα. Πώς τόλμησε ο Χρυσόστομος, ειλικρινά δεν το πιστεύω. Πέ μου και σου, μα να σηκώτσα μου τα κάρα δίπλα του και εκείνος να γυρεύκεται αλλού. Μα να πεις αξενή γυναίκα να πάνε για ποτό. Έτσι έρχεται μου να πάω να τον εύρω και να τον κάνω ποξιλίκι. Όχι, θεία να χαρείς, μην ανακατευτείς, θα το χειριστώ εγώ. Να πάεις εσύ να τον κάνεις ποξιλίκι. Δεν θα πάω, αλλά οφείλω να ενημερώσω τη Φρόσο, αύριο κιόλας. Πολλά καλά είναι να κάνεις. Να το μάθει η Φάουσα, η Φρόσα και εν καλή γυαλό του. Θα τον πετάξει έξω με τις κλωτσές. Μα να βρεθεί αρσενικός να με απατήσει εμένα. Ποια? Εμένα. Βέλθω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Τσεγγιάν με άλλη τσεγλίτος μου το γιούδι μου τσετάσο σου μανάλη.